Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Μούτσος και παρακολουθείτε την ενημέρωση σας από το New Greek TV. Μουσική Τις μνήμες της εισβολής των οπαδών του Τραμπ ξύπνησε η επίθεση στο Καπιτόλιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αστυνομικός και να τραυματιστεί άλλος ένας, προ ο δράστης πέσει νεκρός. Ο ύποπτος χτύπησε δύο άντρε μας με το αυτοκίνητό του προτού πέσει πάνω σε φράγμα, εξήγησε αρχηγό αστυνομία του Καπιτολίου, η Γιωγκανάντα Πίτμαν. Εκείνη τη στιγμή ο ύποπτος βγήκε από το όχημα, κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να κινείται προς τους αστυνομικούς που άνοιξαν πυρ εναντίον του, είπε. Το συμβάν δεν μοιάζει να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώ θα συνεχίσουμε τις έρευνες, είπε ο Ρόμπερτ Κόντι, ο Ασκόν Χρέη αρχηγού τη Ουάσιγκτον. Οι αρχέ δεν έχουν κατονομάσει τον δράστη, όμω αμερικανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν πω επρόκειτο για τον Νόα Green, 25χρονο Αφροαμερικανό. Φίλοι και μέλη τη οικογένειά του δήλωσαν στα μέσα ενημέρωση ότι ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία του δράστη το τελευταίο διάστημα, ειδικά αφού του δημοσίευσε κάποιες ανισχυτικέ αναρτήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Το προφίλ του Green του Facebook ήταν δημόσιο μέχρι να το διαγράψουν οι αρχέ την Παρασκευή. Δύο εβδομάδε πριν από την επίθεση στο Καπιτόλιο, σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται η εφημερίδα Guardian, έγραψε αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολα, ενώ οι τελευταίοι μήνε ακόμη πιο σκληροί. Έχω περάσει μερικέ από τι πιο δύσκολε δοκιμασίε στη ζωή μου. Είμαι επί του παρόντο άνεργο, αφού έφυγα από τη δουλειά μου εν μέρη λόγω κακών σχέσεων, αλλά τελικά αναζητώντα ένα πνευματικό ταξίδι. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Γκριν μεγάλωσε στη Βιρτζίνια και έπαιζε ποδόσφαιρο στο κολέγιο. Τρεις μήνες μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτόλιο, περίπου η μισή από τους Εμπουμπλικάνους πιστεύουν ότι η πολιορκία ήταν κατά βάση μια βίαιη διαδήλωση ή ήταν έργο αριστερών ακτιβιστών που προσπαθούσαν να εμφανίσουν τον Τραμπ ως κακό, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Reuters Ήψους. Έξι στου 10 Ρεπουμπλικάνου πιστεύουν επίση ότι τον ψευδή ισχυρισμό που διατύπωσε ο Τραμπ ότι του έκλεψαν τι προεδρικέ εκλογέ του Νοεμβρίου λόγω εκτεταμένη εκλογική συνοθεία και το ίδιο ποσοστό Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι και πάλι υποψήφιο το 2024, σύμφωνα με τα ευρήματα τη έρευνα που διενεργήθηκε στι 30 και 31 Μαρτίου. Μετά την επίθεση στο Καπιτόλιο, ο Τραμ και πολλοί από τους του συμμάχου του εντό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο και προσωπικότητε σε δεξιά μέσα ενημέρωση έχουν δημοσίω σκιαγραφεί μια εικόνα για τα γεγονότα εκείνη τη ημέρα που έρχονται σε κραυγαλαία αντίθεση με την πραγματικότητα. Εκατοντάδε από του υποστηριχτέ του Τραμπ, που κινητοποιήθηκαν από του ψευδεί ισχυρισμού του πρώην Προέδρου για εκλογέ που κλάπηκαν, σκαρφάλωσαν τείχου στο κτίριο του Καπιτολίου και έσπασαν παράθυρα για να μπουν σε αυτό, ενώ οι βουλευτέ που ήταν μέσα ψήφισαν για να επικυρώσουν την εκλογική νίκη του Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Οι ταραξίε περιέλαμβαναν επίση γνωστέ οργανώσει υπέρ τη των λευκών, όπω οι Proud Boys. Την δυνατότητα να επισκεφτούν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, δίνει το Αμερικανικό Κέντρο Λιμόξεων σε Αμερικανού πολίτε οι οποίοι θα έχουν αποδεδειγμένα πλήρω εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Οι Αμερικανικέ Υγειονομικέ Αρχέ εξέδωσαν μία δήλωση που σημειώνει ότι οι εμβολιασμένοι Αμερικανοί θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό με χαμηλό κίνδυνο για τον εαυτό του και χωρί να πρέπει να μπουν σε καραντίνα κατά την επιστροφή του στι ΗΠΑ. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα είναι η περίπτωση που μεμονωμένα κράτη αποφασίσουν να επιβάλλουν καραντίνες σε όσου φτάνουν από το εξωτερικό ή από άλλα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί πολίτε θα πρέπει να συνεχίσουν να αφορούν μάσκε προσώπου και να τηρούν αυστηρά του κανόνε κοινωνική απόσταση που επιβάλλουν οι αρχέ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι ταξιδιώτε θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από του άλλου, να πλένουν τα χέρια του τακτικά και να είναι προσεκτικοί ώστε να αναφέρουν τυχόν συμπτώματα του κορονοϊού. Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι του 2021, θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα αρνητικό τεστ κατά την άφηξή του στι ΗΠΑ, καθώ και να πραγματοποιήσουν ένα άλλο τεστ μεταξύ 3 και 5 ημερών μετά την άφηξή του. Όσον αφορά το ερώτημα, εάν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα τεστ κορονοϊού πριν ταξιδέψουν στο εξωτερικό, η νέα καθοδήγηση του CDC λέει ότι δεν πρέπει να το κάνει κανεί εκτό αν απαιτείται από τον διεθνή προορισμό. <Κι> Κυρίε και κύριοι, οι απώλειε 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασία καταγράφηκαν στη Νέα Υόρκη από τον Φεβρουάριο έω τον Απρίλιο του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασία, λιγότερε από τι μισέ θέσει εργασία που χάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του έτου έχουν ανακτηθεί την ώρα που η απασχόληση εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 1 εκατομμύριο θέσει εργασία σε σχέση με τα επίπεδα προ-πανδημία. Τον Φεβρουάριο του 2021, η απασχόληση στο μία αγροτικό τομέα στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε ελαφρά κατά 3.700 θέσει, σε σύγκριση με τι 45.300 θέσει που προσθέθηκαν τον Ιανουάριο. Ο τομέα τη ψυχαγωγία και τη φιλοξενία έχει συνεισφέρει τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασία, σχεδόν 260.000 θέσει. Ενώ ο κατασκευαστικό κλάδο είναι ο πιο δύσκολο στην ανακαμψή του, ανακτώντα το 74% των θέσεων εργασία που χάθηκαν. Την δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού έχουν πλέον όλοι οι ενήλικοι πολίτε τη πολιτεία Νέα Υόρκη, καθώ και οι έφηβοι 16 και 17 ετών μετά την ολοκληρωτική διεύρυνση τη διαδικασία από το πρωί τη 3η 6 Απριλίου. Ο κυβερνήτης Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο τόνισε πως παρά το γεγονός ότι οι προμήθειες έχουν αυξηθεί, αναμφίβολα είναι χαμηλότερες από τη ζήτηση που θα υπάρχει. Επιπλέον, συμβούλεψε τους ενδιαφερόμενους για το εμβόλιο να παρακολουθούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τη διαθεσιμότητα των δόσεων αναεμβολιαστικό κέντρο, ούτω ώστε να ενεργήσουν αναλόγως και να εξασφαλίσουν ραντεβού στις διαθέσιμε ημερομηνίε. Οι έφηβοι 16 και 17 ετών θα έχουν πρόσβαση επί του παρόντο μόνο στο εμβόλιο τη Pfizer, καθώ είναι το μοναδικό που έχει ολοκληρώσει τι απαραίτητε δοκιμέ και θεωρείται ασφαλέ για άτομα κάτω των 18 ετών. Να πάμε κυρίε και κύριοι τώρα σε ειδήσει από τον Καναδά. Σε γρήφο εξελίσσεται η φορολογική περίοδο καθώ οι Καναδοί υπολογίζουν τα πανδημικά επιδόματα και την απώλεια εισοδήματο. Καθώ εκατομμύρια Καναδοί προετοιμάζονται να υποβάλουν τι φορολογικέ του δηλώσει αυτή την άνοιξη μετά από ένα ασυνήθιστο έτο, αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη φορολογική σεζόν σε σχέση με το παρελθόν. Η φοροτεχνική τη HR Blogs έρευνά του κατέληξαν στα ευρήματα ότι ένα στου τρει Καναδού ανησυχεί για αυτήν τη φορολογική περίοδο περισσότερο από το συνηθισμένο. Το 1 τρίτο των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν πώ η μείωση του εισοδήματο θα επηρέασε τι φορολογικέ δηλώσει του και σχεδόν το 1 πέμπτο είπε ότι δεν είχαν τα χρήματα για να πληρώσουν αυτό που ενδέχεται να οφείλουν φέτο. Εκατομμύρια Καναδοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν έκτακτα κυβερνητικά επιδόματα στι φορολογικέ δηλώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα υπάρξει κάποια ευελιξία για του Καναδού που έλαβαν τη μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση. Όσοι έλαβαν παροχέ για κορονοϊό και είχαν εισοδήματα μικρότερων των 75.000 δολαρίων, πέρσι δεν θα πληρώσουν τόκου για τυχόν φόρου που οφείλονται για κάποιο άλλο φορολογικό έτο. Για όσου εργάζονται από το σπίτι κατά τη διάρκεια τη πανδημία, υπάρχουν φορολογικέ εκτιμήσει για τα έξοδα που σχετίζονται με την εργασία του, συμπεριλαμβανομένε τη επιλογή για αφαίρεση 2 δολαρίων για κάθε ημέρα που εργάζονται από το σπίτι, με μέγιστο αριθμό ημερών τη 200 ή τα 400 δολάρια. Συγκλονίζει η ιστορία του ομογενού ιερέα από τον Καναδά, ο οποίο έχοντα βιώσει την ασθένεια του κορονοϊού, προσφέρει σήμερα τη βοήθειά του σε έρευνε για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Ο πατέρα Άλεξ Μιχαλόπουλο πέρασε συνολικά 10 ημέρε στο νοσοκομείο τη Οτάβα. Για τι στιγμέ που οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ήρθαν να με δουν, για τι στιγμέ που με καθησύχασαν. Είμαι ευγνώμων που με φρόντισαν με αγάπη και σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, είπε. Ο ίδιο δακρίζει καθώ συγκινείται σκεπτόμενο τι πέρασε Όπω είπε, είναι καλό κάποιε φορέ να βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά, να νιώθει τι περνάνε οι άλλοι. Έχω περισσότερο σεβασμό στου γιατρού. Πάντοτε είχα, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε διαφορετικό επίπεδο. Ο πατέρα Άλεξ Μιχαλόπουλο, σε μια προσπάθειά του να βοηθήσει, συμμετέχει σε μια έρευνα για τι μακροχρόνιε συνέπειε του κορονοϊού. Οι γιατροί Σάρα Αμπτάλα και ο Τζούθα Προν Κόουαν παρακολουθούν ασθενεί που νόσησαν τον κορονοϊό στου 3, 6 και 9 μήνε αφού του κόλλησαν τον ιό. Ο ίδιο ο πατέρα εξήγησε γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχει κάποιο σε κάτι τέτοιο. Θεώρησα ότι είναι σημαντικό και χρήσιμο να βοηθήσει του ερευνητέ να καταλάβουν τι συνέπειε του ιού και να συλλέξουν πληροφορίε ώστε να δημιουργήσουν ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο. Ένα εύχριστο διαγνωστικό τεστ για τον νέο κορονοϊό, κατάλληλο για την εξέταση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανέπτυξε ομάδα Ελλήνων ερευνητών στο Τορόντο του Καναδά. Ο Δόκτωρα Μοριακή Βιολογία Ιωάννη Πρασά, ερευνητή στο Mount Sinai Hospital. Μαζί με τον καθηγητή εργαστηριακή ιατρική και βιοπαθολογία του Πανεπιστημίου του Τωρόντο, Δόκτωρα Ελευθέρω Διαμαντή, και την ομάδα του, ανέπτυξε ένα τεστ που παρουσιάζει εν πρώτη πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το βιολογικό υλικό που τοποθετούν εν στο μικροσκόπιο είναι το σάλιο. Συγκεκριμένα, οι Έλληνε επιστήμονε στήριξαν το καινοτόμο τεστ στην ανίχνευση μια πρωτενη του κορονοϊού, του πυρνοκαψιδίου, η οποία αναλύεται με την μέθοδο Ελίσα, η οποία με τη σειρά τη βασίζεται στα αντισώματα. Με αυτή τη μεθοδολογία, η πρωτενη αυτή μπορεί να εντοπιστεί σε πολύ μικρέ συχνοποσότητε. Η λήψη ειρηνοφαρικού επιχρήσματο είναι μια δυσάρεστη διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται απαραίτητο εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, επισημαίνει ο καθηγητή Αντίθετα, το δείγμα σάλιου το δίνει μόνο του κάθε ενδιαφερόμενο, φτύνοντα απλά σε ένα σωλήνα, χωρί να απαιτείται η παρουσία κάποιου ειδικού. Ταυτόχρονα είναι πιο ασφαλή πρακτική ω προ την δυναμική μετάδοση του ιού κατά την εξέταση. Η επιστημονική ομάδα θεωρεί ότι το σάλιο είναι το ίδιο αξιόπιστο για τη διάγνωση του ιού σε σχέση με το εινοφαρνητικό επίχρησμα, αρκεί όμω η διαγνωστική μέθοδο να έχει υψηλή ευαισθησία. Από την άλλη, το μοριακό τεστ PCR, αν και αξιόπιστο ω προ την ανείχνευση του ιού, παρουσιάζει ένα μεγάλο παράθυρο θετικότητα. Μπορεί να συνεχίσει να βγάζει θετικό κάποιον ακόμη και μετά την περίοδο μεταδοτικότητα τη νόσηση μέρο τη τρέχουσα κλινική δοκιμή του νέου τεστ είναι να ελεγχθεί αν χάρη στην πιο περιορισμένη κινητική έκφραση των αντιγόνων του ιού στο σάλιο, όσοι θα αναδεικνύονται θετικοί θα έχουν και περισσότερε πιθανότητε να είναι και εκείνη τη στιγμή και μεταδοτικοί. Τα τεστ θα μπορούν να διανεγούνται σε ειδικά εργαστήρια, εντό εργοστασίων ή σχολείων, όπω και σε μηχανοκίνητα εργαστήρια, μέσα σε βαν ή σε σταθερά εγκατεστημένα κεντρικά σημεία μια πόλη. Τα δέα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε 3 έω 4 ώρε, ωστόσο η ομάδα εργάζεται πυρετοδό έτσι ώστε το χρονικό διάστημα να συμπυκνωθεί σε μία ώρα. Τον μακρύ δρόμο που ακολουθεί, προκειμένου η Αθήνα να κατορθώσει να ανατρέψει τι αρνητικέ συνέπειε του τουρκο-λιβικού μνημονίου, αλλά και τι θετικέ πτυχέ τη διπλωματική επαναπροσέγγιση με μια χώρα η οποία βρίσκεται γεωγραφικά και στρατηγικά εντό ενό ευραίου πεδίου ελληνικών συμφερόντων, αντικατοπτρίζουν ιδιαίτερω οι σημαντικέ επαφέ που είχε ο Πρωθυπουργό κ. Μουτσουτάκη στην Τρίπολη τη Λιβύη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο μεταβατικό Πρωθυπουργό τη Λιβύη Αμπτούλ Χαμίτ Πέιμπα εξέφρασε την ετοιμότητά του για συζήτηση με την Ελλάδα για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στον συνομιλητή του ότι το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών θα επηρεάσει όχι μόνο τι ελληνολιβικέ σχέσει, αλλά θα έχει και επιπτώσει στη σχέση τη Λιβύη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργό ζήτησε ευθέω την αγκύρωση των τουρκολιβικών μνημονίων. Στι δηλώσει που ακολούθησαν, ο κ. Μητσοτάκη παρέθεσε τι εθνικέ θέσει, αφήνοντα αφή σαφεί αιχμέ και για την τουρκική παρουσία στη χώρα. Επεσήμανε μάλιστα ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Λιβύης εν των εκλογών, μακριά από ξένους στρατούς και συμφέροντα. Ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στις πολλαπλές ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη και υπενθύμησε τη σημασία του δεσμού της στρατιωτικής άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική η ακύρωση παράνομων εγγράφων που παρουσιάστηκαν ω δίθεν διακρατικέ συμφωνίε, αλλά δεν έχουν καμία νομική ισχύ όπω ρητά έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαιρέτησε επίση τη διάθεση του κυρίου Ντέιμπα να μπορούμε να συζητήσουμε απευθεία και δημερό ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όσο οφείλουμε να κάνουμε ω γειτονικέ χώρε, και να συνεχίσουμε μια συζήτηση η οποία διεκόπη το 2010. Την επανέναρξη των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο έκανε γνωστή ο Τούρκο Υπουργό Ενέργεια Φατίγντον Μέζ. Συγκεκριμένα, μιλώντα στο τηλεοπτικό δίκτυο ΑΧΑΜΠΕΡ, ανακοίνωσε ότι το πλωτό Γιαβούς, πρόκειται σύντομα να επιστρέψει τι έρευνέ του. Το Ρουτς Ρέι συνεχίζει τι σεισμικέ ερευνέ του στα ανοιχτά τη Ατάλεια. Το Μπαρμπαρό πήγε για μακροχρόνια συντήρηση και είναι στα ναυπηγεία τη Τούσλα. Το Γιαβούζ ολοκληρώνει τι προμήθειέ του και σύντομα θα επιστρέψει στι προγραμματισμένε του εργασίε στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλούσε χαρακτηριστικά. Ο Ντορμέ πάντω δεν διευκρινίσε σε ποια θαλάσσια περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου θα κατευθυνθεί το πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι το Γιαβούζ έκανε γεωτηρητικές εργασίες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ για πολλούς μήνες από τον Απρίλιο έως τις Αρχές Οκτωβρίου του 2020, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα, όταν αποχώρησε η επίσημη εξήγηση που είχε δοθεί από την τουρκική πλευρά, ήταν ότι αυτό συνέβη διότι έπρεπε να γίνουν εργασίες συντήρησης στο πλωτό γεωτρύπανο. Στην περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S400, προχωρά το State Department. Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστο την τουρκική αμυντική βιομηχανία SSB αλλά και τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της SSB Ισμαήλ η απόφαση του State Department για την περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων είναι προγραμματισμένη να δημοσιευτεί στην εφημερία τη κυβερνήσεω. Οποιαδήποτε υπηρεσία τη Αμερικανική κυβέρνηση δεν θα εκδώσει ή χορηγήσει οποιαδήποτε ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση που η σχετική νομοθεσία απαιτεί εξέταση ή έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή αγαθών ή τεχνολογία στην SSB, Απαγορεύεται στα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ετρήματα να χορηγούν δάνεια ή να παρέχουν πιστώσεις στην SSB που θα υπερβαίνουν το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση θα έχει ισχύ για έναν χρόνο και προβλέπει ως μοναδική εξαίρεση τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της SSB που έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Η Τράπεζα Εξαγωγών και Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα εγκρίνει την έκδοση οποιασδήποτε εγγύηση, ασφάλιση και επέκταση πίστοση σε σχέση με την εξαγωγή οποιονδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών στην SSB. Εκτό από τον πρόεδρο τη SSB Ισμαήλ Demir, στο στόχαστο των κυρώσεων μπαίνουν ο αντιπρόεδρο Φαρούκ Γιζίρ, ο επικεφαλής αεράμινα και διαστήματο Σεχάτικ Τζόγλου και ο διευθυντή των προγραμμάτων περιφερειακή αεράμινα Μουσταφά Αλμπέρ Ντενίζ. Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με την πρόεδρο τη Κομισιόν, von der Leyen, να στέκεται όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαλ Μισελ, και τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτοκάν, καθώ δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό μέγαρο τη Τουρκία. Η αμήχανη στιγμή που σημειώθηκε την Τετάρτη κατά την επίσκεψη των Ευρωπαίων επικεφαλής στην Άγκυρα προκάλεσε σύμφωνα με την Washington Post διπλωματική αναταραχή. Στο βίντεο φαίνονται ο Μισελ και ο Ορτογάν να κάθονται στις δύο πολυθρόνες ενώ η Φοντερ Λάιεν στέκεται όρθια και αμήχανη κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει πού θα καθίσει η ίδια. Ένα χμ ακούγεται να λέει στο βίντεο μέχρι ότου βρεθεί η λύση και να καθίσει σε ένα καναπέ περίπου 12 μέτρα μακριά και απέναντι από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μουρλού Τσαβούσογλου, ο οποίο σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία. Μάλιστα, κάποιοι σχολίασαν ηρωνικά ότι αυτή είναι η νέα συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Άγκυρα για τα γυναικεία δικαιώματα στην Τουρκία. Πάντω, οι υποστηρικτέ του Ερντογάν ανέφεραν ότι το περιστατικό δεν σηματοδοτούσε ότι η θέση και τα δικαιώματα των γυναικών υποβαθμίζονται. Από πλευρά τη, η πρόεδρο τη Κομισιόν δεν έκανε καμία δήλωση για το συμβάν, αλλά εξέφρασε την ανησυχία τη για το ιστορικό τη Τουρκία σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. 15 με 18 διεθνεί παραγωγέ θα κάνουν γυρίσματα μέσα στο 2021 στην Ελλάδα και αναμένεται να αφήσουν στη χώρα ένα σύνολο 90 εκατομμυρίων ευρώ. Τα παραπάνω ανέφερε η διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Βένια Βέργου, μιλώντα στην ημερίδα του Τμήματο Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με θέμα από την κινηματογραφική παιδεία και εκπαίδευση στην κινηματογραφική παραγωγή. Η κυρία Βέργου έκανε λόγο για ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων, επισημένοντα πω το γεγονό ότι αναμένουμε πάρα πολλέ παραγωγέ από την άνοιξη έω και το φθινόπωρο του 2021, οφείλεται στο γεγονό ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε την πανδημία με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Μεταξύ άλλων, η κυρία Βέργου τόνισε ότι στην εξέλιξη αυτή ιδιαίτερα θετικό ρόλο διαδραμάτισε και το cash rebate, που προβλέπει την επιστροφή επιλέξιμων δαπανών μια παραγωγή, σχολιάζοντα πω είναι το υψηλότερο στην Ελλάδα μαζί με τη Μάλτα. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι η πρόθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι η ενθάρρυνση και ενίσχυση των παραγωγών που προτίθεται να δεχτούν να εκπαιδεύουν αποφύτου και τελειοφύτου αναγνωρισμένων κινηματογραφικών σχολών και στο στάδιο τη αναζήτηση τοποθεσία αλλά και στο στάδιο τη παραγωγή. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό πολιορκία ξένων παραγωγών έκανε ο υπεύθυνο του Film Office Αθήνα, Στάθη Καλογερόπουλο, τονίζοντα ότι ήδη το 2021 έχει κλείσει επί τη ουσία και τώρα κλείνει και το 2022 στο δυναμικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και στην διάθεση των ταξιδιωτών για την πληροφόρησή τους όσον αφορά το ταξίδι τους σε σχέση με τον COVID-19, τίθεται πιλωτικά ο νέος ψηφιακός φίλος. Έτσι, το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να διευρύνει και να εμπλουτίζει την ψηφιακή παρουσία του, παρέχοντας ακόμη ένα διαδραστικό εργαλείο πληροφόρηση του ταξιδιώτη. Στην πιλωτική φάση με φιλική διάθεση, γνώσεις αλλά και φιλομάθεια, ο φίλος συστήνεται στους ταξιδιώτες στην ισοσολίδα του αεροδρομίου www.ea.gr και αναμένεται να καθοδηγήσει το κοινό, αλλά και να απαντήσει τις ερωτήσεις του, πάντα σε σχέση με τον COVID-19, είτε πρόκειται για το ταξίδι, είτε για άλλες υπηρεσίες του αεροδρομίου ή μεταποστασίας που ισχύουν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο ταξιδιώτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίσει τον φίλο σε μια διαδραστική επικοινωνία που θα το βοηθήσει στο ταξίδι του, ενώ παράλληλα ο φίλος θα εμπλουτίζει και θα αναβαθμίζει όλο και περισσότερο την νοημοσύνη του στην πρώτη πιλωτική φάση της λειτουργία του. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενιζέλος έφτασαν στα τέλη της προηγούμενη εβδομάδα οι πρώτοι τουρίστες τη φετινής σεζόν από το Ισραήλ. Συγκεκριμένα ήρθαν από το Τελαβί με το πιστοποιητικό εμβολιασμό στο χέρι, το οποίο του επιτρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τι διακοπέ του χωρί να περάσουν κάποιο χρόνο καραντίνα. Σύμφωνα με την τελευταία νότα τη Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, οι εμβολιασμένοι Ισραηλινοί επιβάτε μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρί επτάμερη καραντίνα από τι 25 Μαρτίου. Όπω προβλέπει, η είσοδο στην Ελλάδα των επιβατών από το Ισραήλ επιτρέπεται και στην περίπτωση ολοκλήρωση του εμβολιασμού για κορονοϊό COVID-19 και προσκόμιση από αυτού πιστοποιητικού εμβολιασμού στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή υπό τι εξή προποθέσει τη παρόδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του και τη αρνητική διάγνωσή του κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό. Κυρίε και κύριοι, για τέταρτη φορά, μέσα σε ένα χρόνο και έπειτα από δύο μήνε κλεισίματο, τα καταστήματα στην οδό Ερμού ανέβασαν ρολά για να υποδεχθούν του πρώτου πελάτε. Οι αγορέ πλέον γίνονται με τη διαδικασία click away και click inside και μήνυμα στο 13032. Οι πελάτε θα έχουν χρονικό περιορισμό τριών ώρων, ενώ θα επιτρέπονται και οι μετακινήσει από Δήμο σε Δήμο. Ωστόσο, μετά από η εισήγηση των ειδικών, κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαία και Κοζάνη. Οι έμποροι, μετά την προετοιμασία της προηγούμενης εβδομάδα ευνηδιάστηκαν και πλέον δεν έκρυψαν την οργή του. Η ίδια εικόνα επικράτησε και στην Πολύχνη, όπου οι ιδιοκτήτες καταστημάτων κρέμασαν μαύρα πανιά στι προσώπου των καταστημάτων του. Οργισμένοι όμω είναι και οι έμποροι στην Πάτρα, αφού πολλοί τα καταστήματά του συμβολικά με κυριό δίχω όμω να δέχονται πελάτες. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο προαιρετικό ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 30 το βράδυ από Δευτέρα έως Σάββατο. Από την Τετάρτη 7 Απριλίου διαθέσιμα στα φαρμακεία είναι περισσότερα από 9,5 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ κορονοϊού. Μαθητέ ηλικία 16 έως 18 ετών και εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που θα μπορούν με τον άμκα του να προμηθευτούν τα τεστ. Ενώ άτομα από 18 έως 67 ετών θα είναι οι επόμενοι κατά σειρά οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα σερφ τεστ. Η εκτέλεση των διαγνωστικών θα γίνεται αποκλειστικά κατοίκων και όχι στα φαρμακεία. Οι λοιμοξιολόγοι εκτιμούν πω με την χρήση των self-test ο αριθμό των κρουσμάτων θα παρουσιάσει ραγδαία αύξηση, με την προπόθεση να δηλώνεται το αποτέλεσμα του τεστ από του πολίτε στην σχετική πλατφόρμα. Σύμφωνα με του ειδικού, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμό ακόμα και αν το τεστ βγει αρνητικό, αλλά να τηρούνται κατά γράμμα οι κανόνε. Την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 γιόρτασε με μεγαλοπρέπεια η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής με διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την 25η Μαρτίου. Το εορταστικό πρόγραμμα περιλάμβανε βίντεο για την επανάσταση του 1821, σύντομε ομιλίε από εξέχοντα μέλη τη Αμερικανική πολιτική σκηνή και τη Ελληνοαμερικανική κοινότητα, καθώ και καλλιτεχνικό μέρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο μήνυμα του προς τους απόδομους Έλληνες δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες κατανοούν πολύ καλά το νόημα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς οι αρχές που ενέπνευσαν την Ελληνική Επανάσταση είναι παρανθρώπινες, προσθέτοντας ότι ένας λαός μπορεί να αναγεννηθεί από τι τάχτες του και να αγωνιστεί για την ελευθερία του όσοι αιώνες και αν περάσουν. Ανώτεροι Αυστραλοί διπλωμάτε, μεταξύ του και ο ομογενή πρέσβη τη Αυστραλία στι ΗΠΑ, Άρθρο Συνοδεινό, έχουν μπει στο στόχαστρο μια σύνθετης απατής υποκλοπή τη ταυτότητας του. Με σκοπό να υποκλέψουν ευαίσθητα δεδομένα από τι επαφέ του, οι hacker κατάφεραν να υποδηθούν του διπλωμάτε και να στείλουν μηνύματα στι επαφέ του μέσω των κρυπτογραφημένων υπηρεσιών επικοινωνία WhatsApp και Telegram. Το κόλπο έγινε αντιληπτό όταν ενημερώθηκε η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία για την ύποπτη δραστηριότητα που αντιλήφθηκαν στα τηλέφωνά του. Η ίδια όμως, είναι και η επίθεση από χάκερ που έχουν δεχθεί ανώτερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ο Υπουργός Οικονομικών Σάιμον Μπέρμιγχαμ και ο Υπουργός Υγείας Γκρέικ Χαντ, καθώς και ένας Ομοσπονδιακός Βουλευτής, που το όνομά του ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Αποκτώντας πρόσβαση στον τηλεφωνικό τους κατάλογο, οι χάκερ έστειλαν μηνύματα στις επαφές τους χρησιμοποιώντας το όνομα και τον αριθμό τους. Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή συζήτηση που διοργάνωσε το βράδυ τη Τετάρτη η Capital Link με θέμα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ελληνοαμερικανική κοινότητα. Αφορμή αποτέλεσε η ίδρυση τη έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη για την νεοελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Οι οικοδεσπότε τη συζήτηση, Νικόλαο και Όργα Μπορνόζη, επεσήμαναν την καθοριστική σημασία που έχει η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς και η οικονομική υποστήριξη που παρέσχεσε ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης στη μνήμη του πατέρα του. Για ένα χαρμόσυνο γεγονός έκανε λόγο στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο εορτασμό μα για την ίδρυση τη έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη αποτελεί ένα λόγο χαρά που ξεπερνά το τοπικό επίπεδο για το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Η Ελληνίδα πρέσβησε στην Ουάσιντον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου χαιρέτησε την εκδήλωση αναδεικνύοντα τον ρόλο τη ελληνική γλώσσα ω θεμέλιο τη ζωή των Ελλήνων τη Διασπορά. Στην ψηφιακή συζήτηση συμμετείχαν διακεκριμένα πρόσωπα του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου τη ελληνοαμερικανική ομογένεια. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σα από το New Greek TV. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.